Και εμείς έχουμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, μάλλον είναι κοντά μου στο στούντιο, διευθυντής της εφημερίδας Τα Νέα, ο Γιώργος Μαντέλλας. Μία υπόθεση, όπως είπαμε, Γιώργο, με σαφές πολιτικό κόστος. Και το ερώτημα είναι πώς η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε αυτό το φιάσκο, αλλά και τι οδήγησε τον Πρωθυπουργό να αδειάσει ουσιαστικά τον Υπουργό Εργασίας. Ναι, νομίζω ότι το θέμα είχε δρομολογηθεί εδώ και 48 ώρες. Δηλαδή, απασχόλησε τουλάχιστον σε δύο πρωινούς καφέδες τον Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στο στενό επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι η βασική γραμμή ήταν να μην αφήσουμε καμιά σκιά. Και εφόσον έπρεπε να το αποσύρουν, να το αποσύρουν. Βεβαίως με καθυστέρηση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Έχει. Και αυτό είναι που χρειάζεται. Η υπόθεση αυτή με τα ΚΕΚ, με τα προγράμματα δηλεκατάρτισης έχουν προκαλέσει σ' άλλο εδώ και αρκετές μέρες. Το είδαμε στα social media με το σκόιλ Ελικίκου, το περίφημο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ανεβαίνει πολύ εύκολα ο πύχης ψηλά, έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να μεγεθύνονται πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν βάθος. Και κατά αυτόν τον τρόπο να μην δίνεται σημασία και να πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό το γεγονός δρομολογεί ούτως ή άλλως εξέλιξεις, τις οποίες δεν νομίζω ότι θα είναι άμεσες, αλλά σε μεσοπρόθεσμο διάστημα θα δούμε πράγματα να ανατρέπονται σε αυτήν την ιστορία. Πάντως, εδώ βλέπουμε ότι είναι και ο Υπουργός Εργασίας εκτεθειμένος. Επί της ουσίας τον άδειασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να περιμένουμε παρέτηση, να περιμένουμε αποπομπή. Κοίταξε να δεις. Αν σήμερα την ανακοίνωση την έκανε ο Πρωθυπουργός, θα ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Βρούτσης, θα έπρεπε να βγει να παραιτηθεί. Υπήρξε καταρχήν μία εκτίμηση ότι θα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει τέλος και στέλνω έτσι και πολλαπλά μηνύματα. Αλλά επειδή θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, την αμέσως επόμενη στιγμή ο Βρούτσης να πει ότι παραιτούμε και σηκώνουμε και φεύγω, προτιμήθηκε να ανακοινώσει ο ίδιος το τέλος αυτής της ιστορίας, έτσι ώστε να κερδιθεί πολύτιμος πολιτικός χρόνος για να δούμε τι θα γίνει ως προς αυτό το μέτωπο. Όχι, νομίζω, μέχρι το Σεπτέμβριο, πολύ πιο νωρίς, ίσως και μέσα στον Ιούνιο. Μπορεί να έχουμε πολιτικές εξελίξεις, λοιπόν. Εκτιμάς ότι θα δρομολογηθούν πολιτικές εξελίξεις? Νομίζω ότι δύσκολα, για έναν απλό λόγο. Είναι η πρώτη αχίλλειος πτέρνα που βρίσκει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και χτυπάει την κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο θα πονάει τώρα από εδώ και στο εξής στο Μητσοτάκη. Είναι σίγουρο ότι στην επόμενη ώρα του Πρωθυπουργού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει focus πάνω σε αυτή την ιστορία και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα δρομολογήσει εξέλιξεις. Πάντως, αυτό που ήθελα να πει ο Μητσοτάκης είναι ότι δεν θα είναι εκτός σκιές σε τίποτα. Όποιο και αν είναι το τίμημα, θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. Έγινε η αλλαγή επί του πρακτέου. Τώρα θα δούμε επί της πολιτικής βάσης πότε θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί πιστεύω ότι θα γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, είναι αναμφίβολο αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι μια κοιλίδα στην κυβέρνηση. Η πρώτη, ίσως, αχίλλειος πτέρνα, μεγάλη αχίλλειος πτέρνα. Σε ένα timing όμως, όπου έχει εισπράξει και πολύ θετικά σχόλια με την ιστορία του κορονοϊού και με τη διαχείριση που έγινε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Μαντέλλα, τον διευθυντή της εφημερίδας Τα Νέα, για το σχόλιο του. Σημαντικές αλλαγές.